Ήρθαμε! Εδώ είμαστε, πουλάκια μου, είστε συντονισμένοι στο Λίβερο, 107,4, πάμε στη μεσημβρινή ζώνη και τη ράντα του σταθμού, όμορφα και ωραία. Για την επόμενη ώρα θα είμαστε παρέα, θα είμαστε μαζί. Κωνσταντζαρός στο μικρόφωνο, η αφιντομιτσουνάρα μου στην εκπομπή. Ποιος? Αυτός, 1-0! Έχουμε κάτι θεματάκια, θα τα λύσουμε. Κάτι χιονάκια, αλλά okay. Όλα θα τακτοποιηθούν. Εντάξει τώρα? Τώρα εντάξει νομίζω. Εδώ είμαστε λοιπόν, Κωστής Τζαρός στο μικρόφωνο, τα ξαναλέω γιατί είχαμε κάτι χιονάκια. Να ξέρω μερικές φορές, να φέρω και χιονοπέδιλα. Ελάτε στην παρέα μας, είναι εκπομπή ποιος? Αυτός, 1-0! Ωραία, έχουμε ετοιμάσει και σήμερα, θα ανοίξουμε γραμμούλες σε λίγο. Να μιλήσουμε αντάμα, να παίξουμε από τώρα δηλαδή, 23-10-287-888. Και μετά τις 2.30 έχουμε ραντεβού με Κώστα Βασιλόπουλο να συζητήσουμε όλα όσα γίνονται το τελευταίο 24ωρο γύρω από το ελληνικό ποδόσφαιρο, γύρω από απαγωγές, γύρω από δικαστήρια. Μια καταπληκτική, μια υπέροχη ατμόσφαιρα. Νομίζω πάρα πολύ μπροστά, το έβαλα και το πρωί. Σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Έτσι. Ταιριάζει παντού αυτό, ταιριάζει παντού. Απαντώ στο φίλο μου τον Γεράσιμο. Γεια σου Γεράσιμε. Είχες λέει κάτι σπάτα. Κάτι σπάτα. Ναι. Γεια σας, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Είχες κάτι πιάτα λέει που έσπαγες. Εντάξει. Αυτά ήταν για να ξεθυμένει ο ηχολήπτης. Τώρα που ο ηχολήπτης και ο παραγωγός είναι το ίδιο πρόσωπο. Πρόσεξε, εδώ έχει και πιάτο μέσα. Είναι πιάτο. Εδώ τώρα πρόσεξε το άλλο, είναι πιατέλα. Με χοντρό πιάτο. Α, αυτό. Πάτος χοντρός. Ανοίγουμε γραμμές. 23-10-287-888. Για να παίξουμε αντάμα με όποιον θέλει. Να συζητήσουμε ό,τι γουστάρετε. Ό,τι θέλετε. Έρχεται ο Κρέσπο. Αγαπημένος. Υποτιμημένος. Για πολύ καιρό. Ο δε θα γίνω ποτέ αφήσα σε παιδικό δωμάτιο. Ποτέ έτσι. Αυτός που όταν μάθαμε ότι έρχεται άκουσε τα πάνδυνα. Καλά, τι φάτσα είναι αυτή, τι μαλλί είναι αυτό, τι δόντια είναι αυτά, τι χαμόγελο, τι έτσι, τι αλλιώς. Και όπου πήγε δε στέριωσε. Το έφτιαξα μαέστρο, είμαστε εντάξει νομίζω. Εντάξει, βλέπεις. Φίλε και τις κακοτοπιές βρίσκουμε άκρη. Και όσοι, μίλα και θα νομίσουν ότι μιλάω με τον εαυτό μου μόνο έτσι. Μπορείς να πεις κάτι. Κάτι. Α, έτσι εξηγέσαι. Έτσι εξηγέσαι, έτσι. Ο τρελός μιλάει μόνος του. Εντάξει, μιλά. Εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, έρχεται ο Κρέσπο. Επιστρέφει δηλαδή ο μόνος ποδοσφαιριστής της ομάδας ο οποίος ήταν στο εξωτερικό και δεν είχε όλο αυτό το διάστημα τη δυνατότητα να έρθει με τις πτήσεις. Έρχεται ένας ποδοσφαιριστής που όταν χάσαμε, που όταν τραυματίστηκε, τότε μέχρι και ο τελευταίος κατάλαβε την πραγματική του αξία. Κατάλαβε όχι μόνο πόσο χρήσιμος είναι στην άμυνα, πόσο σημαντικός και κομβικός είναι στο να χτίσει παιχνίδι από πίσω, πόσο σημαντικός είναι και πόσο χρήσιμος είναι στο να ανεβάσει και τους συμπαίχτες του, διότι δίπλα του, όποιος και αν έπαιξε, είτε ήταν ο Ίγκασον, είτε ήταν εννοείται ο Βαρέλα για πολύ καιρό, ήταν άλλο το παιχνίδι της ομάδας, υπήρχε ηρεμία, υπήρχε μία ασφάλεια πίσω. Όταν χάσαμε λοιπόν αυτόν τον ήρεμο τύπο, που σε εκείνο το βιντεάκι θυμίζω που χτυπάει με λύσα και μανία και με πάθος τα ντουλάπια, τι είναι αυτά, τα πλυντήρια τέλος πάντων, τους φοριαμούς, ο Βαρέλα, σε αυτό εδώ ακριβώς το στιγμιότυπο. We play for 35 fucking years. Εσείς τώρα δεν βλέπετε την εικόνα, αλλά ενώ γίνεται αυτός ο χαμός, οι φλέβες είναι πεταμένες, ενώ υπάρχει ένα σύστρος, ενώ υπάρχει ένα ξεχυλίζει το πάθος, ρε παιδί μου, έχουν πάει, οι φλέβες έχουν βγει έξω. Ο μόνος ο οποίος πηγαίνει τελείως ήρεμος
τελείως ψύχρεμος και σηκώνει το μπουκαλάκι εκεί. Εκεί που γίνεται η αναμπουμπούλα, εκεί που το ρίχνει ο άλλος το μπουκαλάκι, είναι ο Κρέσπο. Ρίχνει ένα μπουκάλι και τσουπ, σαν αυτόν εδώ. I'm happy, you know what. I'm happy. Με ψυχραιμία και νυφαλιότητα ντρούπι. Ελάτε στην παρέα μας, ανοίγουμε γραμμούλες σε λίγο να συζητήσουμε παραγγελιές, ανεκδοτάκια, να πάρουμε το μυαλό από τη στενοχώρια, να κάνουμε και σήμερα σουλουμουντρούχουμ και καραπιπερίμ. Θυμίζω, ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης 30% σε ό,τι υπάρχει σε Philips αυτές τις μέρες, καταπληκτικές τιμές. Και βέβαια Αιγαίων και στο διοικητήριο 214.000 και στο Ρεόκαστρο 695666. Καταπληκτικά, θαλασσινά, πεντανόστιμα, εκλεκτά. Να τρώει η μάνα και στο παιδί να μην δίνει. Και πε και φε, όπως είπα, παίρνετε και φεύγετε. Αλλά και ντιλιβεριά στα νούμερα που είπαμε, το Αιγαίων το πρωί είναι στη θάλασσα το ψάρι, το μεσημέρι στο σπίτι σας, χωρίς να έχει μυρωδιές από ψησίματα, χωρίς να γκρινιάζουν οι γυναίκες, να οι κουρτίνες, να το ένα, να το άλλο. Όλα τέλεια, όλα φανταστικά. Πάμε να πάρουμε τις γραμμές, να μιλήσετε εσείς, πάμε να δούμε τι γίνεται. Ναι! Ναι! Δεν θέλει εδώ, πάμε στη δεύτερη. Ναι! Μας γύρωσε. Μας γύρωσε. 0-2, καταπληκτικό, παιδιά. Πάμε εδώ. 0-3. Φανταστικά, νομίζω ξεκινήσαμε υπέροχα σήμερα το ξεκίνημά μας με πολύ ωραίο τρόπο. Με πολύ ωραίο τρόπο. Πάμε τώρα να δούμε μήπως αυτός που θα βγει τώρα έχει κλαδέψει τους τρεις προηγούμενους. Εδώ, είμαι περίεργος. Ναι. Γεια σας. Αυτό είναι tackling, φίλε. Αυτό είναι tackling. Ναι. Δηλαδή, ναι, ναι, σε εσάς μιλάω. Ναι, χαμηλώστε λίγο το ραδιόφωνο. Ναι. Άντε ρε Κωστή. Τάσο. Άντε ρε Κωστή. Ρε Τάσο. Τι tackling είναι αυτό, ναι. Τάσο. Άκου λίγο. Αρκούδο που είχε σωνικόκολλη τσιμπλομιξοκάκαδη. Έχεις το προνόμιο, είσαι ένας από τους εκλεκτούς, από τα εκλεκτά ζουμουσάκια, που έχει το δικό του ηχητικό, φίλε. Έτσι, what an honor. Τι όνειρο. Καταρχήν, Κωστή, έστω και ετεροχρονισμένα να σου πω χρόνια πολλά, γιατί προσπάθησα δύο-τρεις φορές, δεν μπορούσα χραμή να βγάλω με τίποτα. Σε ευχαριστώ, φίλε μου. Γι' αυτό προπονήθηκα τώρα και έκανα φοβερό τάκλινγκ. Κοίταξε, αυτό ήταν τώρα ένα τάκλινγκ το οποίο είναι σαν τη σφαλιάρα που δίνει ο Βέγκος στους αδερφές του στην ταινία εκεί που τους προξενεύει. Είναι το αλέρε τουρ, το παίρνω τα νιάτα. Το σε στέλνω στον βαρκάρι με κέρμα, στον αχέροντα. Έτσι. Θεριζολινιστική. Το είχα δει σε κάτι κόμικ με πρωταγωνιστή τον Οβελίξ. Εκεί με τους Ρωμαίους. Τι ωραία ρίχνει, αυτή η σφαλιάρα. Που ρίχνει εκείνη τη σφαλιάρα και έχει και το τέτοιο και από κάτω το γράφημα που κάνει σμπάουμ. Σμπάουμ. Γουστάρο που φαίνονται μόνο τα γυμνά δάχτυλα των ποδιών, τα σανδάλια έχουν μείνει στον αέρα και είναι στην άκρη της φωτογραφίας. Δηλαδή έχει φύγει ήδη ο Ρωμαίος. Και όχι με μπουνιά, όχι με βία. Ένα απλό με το δάχτυλο, έχει κάνει ένα τίνγκ έτσι ας πούμε. Και ο άλλος έχει φύγει. Ο Έλληνας ο Βελίξ, από τον Οβελία, όπως έχω πει πολλές φορές. Νατουραλίζε. Για πες, Τάσε μου. Τάσο, χαμήλωσε λίγο αν έχεις κανένα ραδιόφωνο δίπλα. Όχι, όχι. Όχι, δεν έχεις κάτι. Όχι, δεν έχω ανοιχτό ραδιόφωνο. Έλα, αγοράκι μου, σε ακούω λοιπόν. Σε ακούω. Και τώρα ίσως να με ακούσει και καλύτερα, ίσως να είναι το σημείο. Τώρα πιο καλά. Έλα, σε ακούμε λοιπόν. Τώρα Dolce Gabbana. Dolce Gabbana. Ούτε μια χορηγία δεν έδωσαν αυτοί οι δύο οι μπίμπιπ. Έλα ρε γύφτος από παλιά τώρα, άσχε τώρα, που να τα λέω. Θα τα πω σε άλλη εκπομπή. Έτσι λένε μερικοί. Δεν είναι τις παρούσεις. Ναι, ναι, ναι. Παίρνουνε, λένε κάτι, δεν αυτοί καταλαβαίνεις ότι πρέπει να έχει μαύρα μεσάνυχτα από αυτό το θέμα, αλλά δεν θα σου πω. Ξέρω κάποια άλλη στιγμή, έχω πηγή από μέσα, θα σου πω θα φρίξεις, λέει. Και εσύ αναγκάζεσαι να πεις τι τώρα, τι θα του πεις, λες ψέματα. Μας πουλάς παπά, ας πούμε. Ή κανένας που τον αντικρούς στα λεγόμενά του. Ναι, του. Και δεν περνάει η παπαρολογία έπεσε, του. Έπεσε η γραμμή. Ναι. Ή που λέει, έλα μωρέ τώρα, εντάξει, εγώ ξέρεις τελικά δεν ασχολούμαι και τόσο πολύ με αυτά. Α, και αυτό είναι πολύ ωραίο κλισέ. Άμα στριμωχτεί αυτό που ανέφερες και στο ηχητικό που έδωξε πρωτήτερα που τα λέω εκεί. Άμα τον στριμώξεις. Έτσι. Ή επίσης το. Γιατί δεν μου απαντάς αυτό που σε ρωτάω. Σου απαντάω, σε ρωτάω κι εγώ. Σου απαντάω με ερώτηση. Σαν τον άλλο προθέσα από τη Φιλαδέλφια.
Γιατί λέει πήρε τον πρωτάθλημα στον Γάντος. Και του λέω 14-1. Λέει γιατί μου απαντάς. Ρε άνθρωπε 14-1. Ψήφισε ο ΠΑΟΚ και εχθές στις γυναίκες στο ποδόσφαιρο και προχθές στο γάντμπολ τις γυναίκες ότι δεν έχουνε... θέλω αυτό το πρωτάθλημα. Τι πρέπει να κάνει δηλαδή. Παύλα είπε. Έχουνε τέλος μια τέτοια μια δική τους λογική, ιτολογική σε εισαγωγικά. Δεν, πραγματικά δεν ξέρω, δεν θέλουν να υπάρχει αντίλογος, θέλουν να κάνουν ένα μονόπλευρο, ένα μονόλογο και αυτό είναι και το βλέπεις ας πούμε ότι έχει περάσει και στα κανάλια και σε όλα. Και σε πιο νέα παιδιά. Στην ίδια πεπατημένη βαδίζουν όλοι αυτοί εκεί πέρα, στο πούμε, στο μεγαλύτερο ποσοστό, πολιτική, αυτά, ξέρεις, κάτι υποτίθεται συνεντεύξεις που τους κάνουν κομμάτια με τις ερωτήσεις που τα έχουν αποστηθήσει από πριν. Καλά. Καλά, δεν βγήκε την άλλη φορά ο Βιαννάκης και λέει δεν είχαμε συμφωνήσει, λέει η κυρία Σάπικα, να με ρωτήσετε βέβαια, αυτό. Σαν μαραμένο πράσο ήταν μόλις δυσκολεύτηκε. Ο Playmobil τσαντίστηκε που τον ρώτησε κάτι. Τι σε ρώτησε, φίλε, αυτό που θέλω να σε ρωτήσουν όλοι. Τι έγινε με αυτήν την επιτροπή που τους διορίσατε τελευταία στιγμή για να κάνουν αυτό που θέλατε. Απλά. Όχι, ήταν πάλι καλά που δεν έβγαλε εκεί στην οθόνη κάνα error database, κάτι εκεί 404 που βγάζει και κάτι τέτοια. Εγώ θέλω πάντως να ρωτήσω ρε Κωστή πραγματικά, αν το 1/10 είχαν ακουστεί από αυτά όλα που σοριδών πλέον ακούγονται για το Μαρινάκι, είχαν ακουστεί για το Σαββίδι και η βαθμολογία ήταν αντίθετα με τον ΠΑΟΚ πρώτο αυτή τη στιγμή και να θέλει να συνεχιστεί το πρωτάθλημα, και τον Ολυμπιακό δεύτερο. Πες μου πόσες πιθανότητες υπήρχε να συνεχιστεί το πρωτάθλημα. Ούτε. Και όχι μόνο αυτό. Ούτε όχι μία. Μόνο να μην συνεχιστεί. Ας φτάσω. Ούτε μία στο εκατομμύριο. Τι λες τώρα. Τι λες. Καταρχήν θα τον είχαν γδάρει. Θα τον είχαν βγάλει μισά ώρα πάλι στα δελτία. Τον δικό μας. Για ένα μπουφάν βγαλμένο που δεν πρόσεξε και βγήκε τον μπουφάν. Το σταυρώσανε φίλε. Τι μου λες τώρα. Εδώ βλέπεις από όπου και να πούμε. Τι να πρωτοπούμε, γιατί να πρωτοπείς, για τις αφίσες, για τον Νουρ, για τα στημένα, για την απαγωγή, γιατί φίλε. Δεν ξέρεις και από πού να πρωτοπιαστείς. Από πουθενά. Δηλαδή, πραγματικά χάσαν την μπάλα και αυτοί μες στην αλαζονία τους. Χάσαμε την μπάλα και εμείς δεν ξέρουμε πια. Αυτοί πρέπει να βγάλουν ένα πανό που να λέει 47 διώξεις μόνος του, 27 όλοι οι υπόλοιποι. Σωστό. Οχ. Τι να πω ρε φίλε, τι να πω. Δηλαδή πραγματικά με Έλληνες διαιτητές, άσχετα αν υπάρχει VAR, με οτιδήποτε πλέον που όλοι είμαστε από ποια απεσιόδοξη καθαρά στο ποδοσφαιρικό κομμάτι, στα γύρω γύρω, τι πιθανότητες υπάρχει, τι πιθανότητες μάλλον υπάρχουν, ώστε να υπάρχει απονομή δικαιοσύνη. Αν ήταν αλλιώς τα πράγματα, να σου πω ότι φοβούνται αυτοί και δεν το άκουσα από κανέναν, αλλά θέλω να το κάνω έτσι σαν μια επιθύμηση. Φοβούνται την παραδοσιακή πορεία που έχει ο Γαύρος όλα τα τελευταία χρόνια, ίσως πλην ελαχίστων εξαιρέσεων που κάτι μπορεί να μου διαφεύγει καμία χρονιά, που πάντα μέχρι τα 3 τέταρτα της χρονιάς πάει τρένο και ως διαμαγείας εκεί στο τελευταίο μήνα δίμηνο ξεφουσκώνει. Άμα το παρατηρήσεις, βάλε κάτω όλο τις χρονιές. Όλο μα ξέρεις γιατί φυσικά, Τάσο μου, είχαν το πρωτάθλημα από τον Νοέμβριο, από τον Οκτώβριο τακτοποιημένο, δεν υπήρχε λόγος μετά να τρέχουν. Εμείς δεν αφήνουμε κανένα υπονοούμενο ούτε για ντόπες ούτε για τέτοια. Όχι, απλά όχι. Λέω όμως ότι. Εγώ αυτό που σου λέω βασίζεται σε γεγονότα. Δεν τα βγάζω το μυαλό μου. Πάρε τα πρωταθλήματα των τελευταίων 20 ετών παράδειγμα. Σωστό. Υπάρχει μεγάλη κάμψη. Μεγάλη. Έγινε, Τάσε. Έγινε. Σε ευχαριστώ, αδερφέ. Να σε καλά. Φιλιά. Πάμε παρακάτω. Α, τέλεια. Ναι, γεια σας. Τον έκλεισα και αυτόν. Καταπληκτικό στην καροτίδα. Τελείωσε. Κεφαλοκλείδωμα λοιπόν, με το πόδι. Έλα Γιώργο μου. Γιατί διαμαρτύρεστε για την απαγωγή. Ναι. Γύρισε και είπε ο κύριος Κούγιας ότι οι άνθρωποι αυτοί θέλουν να κάνουν μια θεατρική παράσταση από την Ιλιάδα του Ομήρου η αρπαγή της ωραίας Ελένης. Επειδή δεν βρήκαν την ωραία Ελένη πήραν τον δημοσιογράφο. Ακριβώς. Ήταν θεατρική παράσταση. Δεν είχαν ακόνια, είχαν πιστόλι. Κάθεσαι κι εσείς και λέτε αρπαγές και τα λοιπά. Αρπαγή. Δεν βρήκαμε μια ωραία Ελένη, δεν βρήκαμε. Κρίμας. Τι αρπαγή. Κρίμας. Μέχρι στιγμής δεν έχουν πει τίποτε και ούτε θα πούνε. Πόσες ώρες περάσαν από την πρωινή εκπομπή. Εάν ήταν. Πόσες ώρες, Γιώργο, είναι 2 και 20. Και 22.
Μπήκαμε στο στούντιο 8 το πρωί. Θυμάστε που σας είπα, παιδιά, από τις 6 που ξύπνησα δεν έχω δει. Είναι λοιπόν 2 και 22. Αν είδατε εσείς, τηλεγραφήστε μου, στείλτε μου σήματα καπνού. Περιστέρι ταχυδρομικό. Έτσι. Εδώ με συγχώρεση οι ιερείς και οι μητροπολίτες λένε η μεγαλύτερη μάστιγα είναι τα ναρκωτικά για τα παιδιά μας. Βεβαίως. Βεβαίως. Και το Μητροπολίτης Πειραιός. Πού είναι τώρα να αποθεώσει. Όχι γαργάρ, δεν παίζονται με τίποτε. Με τίποτε. Έχεις καταλάβει ότι το λατρεύω το συγκεκριμένο ηχητικό, έτσι. Ακριβώς. Αλλά ταιριάζει. Και με ήρθε χθες ο Υπουργός Μεταφορών και τα λοιπά. Γάντι, για να μιλήσει για το μετρό και τον ΟΑΣ. Δεν τρέπεστε, ρε. Το μετρό. Μα δεν τρέπεστε. Το οποίο λέγεται μετρό, γιατί μετρώ τα χρόνια και ακόμα να το δω. Νιώσι μου και γέρασα. Τρομετρό είναι. Οχ. Ναι, ο άλλος όμως εγκαινίαζε μία στάση. Δεν έχεις παράπονο. Ένα υπόγειο εκεί. Η στάση του Νίκα. Δεν... Σεξουαλική στάση. Να μην πω τώρα γιατί είναι μεσημέρι. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Δεν είναι, εντάξει. Δεν είναι, τέλος. Δεν υπάρχει τίποτα. Όταν εδώ οι δικοί μας πολιτικοί δεν έχουν κάνει τη λεγόμενη επανάσταση, όλοι τους, από όλα τα κόμματα, είτε είναι δεξί, είτε είναι αριστερή, είτε είναι σοσιαλιστή, είτε είναι, κανένας ουδής γύρισε να πει τι θα γίνει με το, μεταφορικό μέσο στη Θεσσαλονίκη που ταλαιπωρείται τόσος κόσμος. Στο δελεοφορείο γυρίζει και λέει καθημένη τόση, όρθιοι τόση. Η όρθιοι ορισμένες φορές είναι τριπλάσια από ό,τι γράφει η ταμπέλα. Εννοείται. Είδες ποτέ να κάνει τροχία μήνυση το ΟΑΣ. Έτσι ωραία προχωράμε λοιπόν. Φοιτητής ήμουν 1989 που έπαιρνα το 14 για να πάω στα πανεπιστήμια στη φιλοσοφική, Άνω Τούμπα. Νέος σιδηροδρομικός σταθμός. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Από το 89 η ίδια γραμμή. Παστωμένος ο κόσμος στην πόρτα. Κάποιοι πάνε η μύτη και το στόμα στο τζάμι. Προχωρείτε ρε παιδιά λίγο. Οι ίδιες φυσούνες, η ίδια κατάσταση. Η ίδια ταλαιπωρημένη πόλη. Έγινε Γιώργο μου. Να πούνε κάποιον άλλον να σε αναλάβει να τελειώσει αυτό το ρημάδι το μετρό. Αλλά... Να βάλουν ακόμη μια άλλη εταιρεία να έρθει να υπάρχει αστική συγκοινωνία. Εντάξει. Να σου πω τι θα γίνει πιο γρήγορα Γιώργο. Η επέκταση της παλιάς παραλίας. Η επέκταση της παραλίας δηλαδή. Μπροστά... Εύκολα θα βγάλω εγώ ξανά μαλλιά, πάρα θα γίνει το μετρό. Μπροστά από τα δικαστήρια, μπροστά από τα δικαστήρια θα ξεκινήσει από εκεί. Έτσι, μέχρι το Λευκό Πύργο και θα κάνει μία επέκταση της παραλίας. Να ξέρεις. Μόνο άμα αναλάβει κάποιος ιδιώτης που αγαπάει αυτή την πόλη με δική του πρωτοβουλία και τον αφήσουνε και τον αφήσουν να το κάνει. Αλλά δεν πρόκειται να τον αφήσουν. Έγινε Γιώργο μου. Σε φιλό. Έγινε, χαιρετώ. Σε φιλό, σε χαιρετώ. Χρήσανθε. Κώστα. Κάτσε, γιατί σε ακούω έτσι. Σε αυτό είσαι, σε αυτό. Πού θες, ναι, εδώ, σε αυτό εδώ. Κάτσε να ανοίξω και τα τρία να δω σε ποιο είσαι. Βάλε, δώσ' τα όλα. Για πες. Τι κάνεις, Κωστή μου. Τι γίνεται, φίλε. Ωραία μπλούζα. Τέτοιες φοράω. Είναι η μόνιμη ερώτηση του Χρήστα εδώ έξω. Δεν μπορείς να μην φοράς αυτές τις μπλούζες. Όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι ότι είναι, ας πούμε. Μια φορά φόρεσα του Ιντέγε και με έχουν πάρει οι δικοί σου. Εντάξει, δεν ήταν μια. Κάνει πρόσφυγα. Έκαναν ωραίο, το είπα και το μεσημέρι. Έκαναν ένα ωραίο σκετσάκι, βάψαν όλα μου τα γένια άσπρα και λέει ο Χρήστατος περιμένει να έρθει τον πάρ για τις μεταγραφές. Ωραίο. Μένα ο φιλιαμάς μου αρέσει. Τώρα δεν ήταν γένο οποιοδήποτε. Για πες. Πολύ σημαντική είδηση. Ναι. Πολύ σημαντική είδηση. Ναι. Για τον Άρη. Υπάρχει και μέσω επίσημης ανακοίνωσης, δεν είναι πληροφορία δηλαδή. Είναι επίσημη ανακοίνωση αυτή, ναι. Τη διαβάζω. Είναι κοινή ανακοίνωση της ΠΑΕ και του Ερασιτέχνη που είναι σε γνώση όμως της κυβέρνησης. Θα το αντιληφθείτε γιατί λέω. Μάλιστα. Είναι σε γνώση της κυβέρνησης. Η ανακοίνωση αναφέρει σε συνέχεια της τηλεδιάσκεψης που πραγματοποιήθηκε στις 15 Μαΐου μεταξύ του Προέδρου της ΠΑΕ Άρης Θεόδωρου Καρυπίδη, του Προέδρου Ερασιτέχνη Άρης Λευτέρη Αρβανίτη, με τον Υπουργό Επικρατείας Γιώργο Γεραπετρίδη και τον Διευθυντή του Γραφείου του Πρωθυπουργού κ. Γρηγόρη Δημητριάδη, η ελληνική κυβέρνηση απέστειλε σήμερα στη FIFA επιστολή αναφορικά με τον ΠΑΜ που επέβαλε στην ΠΑΕ Άρης η Παγκόσμια Ομοσπονδία. Η επιστολή για την οποία είναι ενήμερος προσωπικά και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συντάχθηκε από τους κυρίους Γεραπετρίδη και Δημητριάδη
με βάση τους κανόνες που διέπουν την ελληνική νομοθεσία, με τους οποίους η ελληνική κυβέρνηση διαπίστωσε ότι η ΠΑΕ Άρης είναι απολύτως σύνομη. Ο κύριος Γεραπετρίδης και ο κύριος Δημητριάδης, αναγνωρίζοντας τις δίκαιες θέσεις της ΠΑΕ Άρης, θα καταβάλουν τα μέγιστα για την οριστική διευθέτηση του ζητήματος με τη FIFA. Αντιλαμβάνεσαι ότι μια τέτοια ανακοίνωση για να βγει από τον Άρη, από την ΠΑΕ και τον Ερασιτέχνη, είναι σε συνεννόηση με τον Κυριάκο που ήρθε, προφανώς. Αυτό λέω. Μήπως έχει καμία σχέση που ήρθε το παιδί εδώ? Τι? Έχει καμία σχέση, πιστεύεις? Κοίταξε, εγώ αν ήμουν επικοινωνιολόγος. Θα λέγω ότι να τώρα ήρθα και σας το τακτοποίησα. Όχι, θα έλεγα ότι τις προηγούμενες 2-3 μέρες ήταν έτοιμο. Ναι. Αλλά την μέρα που θα είμαι εκεί, θα βγει και προς τα έξω. Δεν ξέρω αν είναι τυχαίο λοιπόν. Αυτό είναι... σε ποιο αφορά? Αυτό όχι. Αφορά τον μπαν. Το μπαν που είναι η παλιά ιστορία, όχι το τελευταίο που έχει γίνει τώρα. Το τελευταίο από τη στιγμή που θα εκλείψει εκείνο. Ναι. Έχουν σχέση μεταξύ τους αυτά. Η τιμωρία που έφαγες για τον Τουρμισάη είναι επειδή δεν σεβάστηκε στον μπαν για τον συστόν. Μάλιστα. Θα το αναλύσουμε περισσότερο στις 5. Το σημαντικό είναι ότι όταν η ίδια η κυβέρνηση στέλνει και λέει είναι συνομή, εντάξει, δεν είναι κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, η ΠΑΕ Άρης, ανεξάρτητα από τα οπαδικά μας ή οτιδήποτε άλλο, δεν έκανε κάτι. Δεν παρενέβη κάποιο νόμο. Αυτά δεν είναι τα δικά του, έτσι δεν είναι, ρε παιδί μου. Αυτά είναι μηνύματα για σένα. Δεν το έχεις αθόρυβο? Όχι. Όταν μπαίνεις εσύ, πέσει μόνο του το κινητό. Να ξέρεις. Θες να σου διαβάσω το μήνυμα? Δεν νομίζω. Εντάξει, γιατί. Βγάλω τον αυτόν έξω και δεν βγαίνει. Στο Λίμπερ υπάρχει ενημέρωση για όλα. Καλά, εννοείται. Όλα πάω τάρι να είναι στον αέρα. Αν βγει είδηση για τον Πάο. Θα μπω εγώ να πω αυτό. Θα πει ο Σταύρος, παιδί μου, αν είναι είδηση και το πει. Αυτό είναι το ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο έχει. Εγώ έχω πει πολλές φορές. Μπορεί να σκοτωνόμαστε μεταξύ μας και οι απόψεις μας να απέχουν χιλιόμετρα. Είναι σημαντικό που μπορούμε μέσα στον ίδιο σταθμό, με 2 λεπτά διαφορά οι εκπομπές, να πούμε τόσο διαφορετικά πράγματα. Ασχέτως αν εμείς έχουμε δίκιο. Εμείς, εγώ και εσύ εννοείς. Και σε κλείνω. Και σε κλείνω. Εγώ έχω τα κουμπιά. Φεύγω. Μην ξεχνάς όμως ότι θα δώσω πάσα αύριο. Πάσα τώρα. Αντί να μπω 2 και 10, θα μπω 2 και 20. Το ότι έπεσε ο Χορτιάτης μόλις ξεκίνησε εκπομπή, δεν νομίζω να καταλάβεις, δεν ήταν τυχαία. Αχ, πλάκα κάνεις. 2 λεπτά έστειλα την προειδοποίηση. Πρόσεξε. Δεν είπα πριν που έκανα έξω ήρθε ο γιος στη Θεσσαλονίκη και σου λέω θα πέσει κεραία και μετά έπεσε. Φίλε. Όχι, φίλε. Ρε φίλε. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει στο δικό μας 2 ώρο το ρεύμα. Στο δικό μας 2 ώρο το ρεύμα. Περίμενε να βγει η ανακοίνωση για να ξανασυνεδείς. Παιδιά, χωρίς πλάκα, λίγο πριν μπούμε μέσα, κάναμε χαβάλε έξω και λέω να βγω λέω γραμμή και να πω ήρθε ο γιος και γιατί να το κρύψω με άλλωστε. Ω! Δεν γίνονται αυτά, ρε φίλε. Κάποιος μας κάνει πλάκα, έτσι. Δεν γίνονται αυτά. Δηλαδή, με το που έκανα Μητσοτάκη, πέφτει η κεραία. Ρε παιδιά, πάμε, ναι, γεια σας. Μας ακούτε? Πέσαμε εδώ, πάμε εδώ, ναι. Έλα, Αγούστη, με ακούς? Έλα, γόρι μου, συγγνώμη, περίμενες, είχαμε την έκτακτη είδηση. Βεβαίως. Μπουκαρέ. Ακούς? Ναι. Όταν κάνεις το Μητσοτάκη, το ξέρεις τραγούδι που λέει «Παίζεις με τη φλόγα». Εγώ στο πάω, στο τέλος θα καείς. Έτσι. Παίζεις με τη φλόγα. Έλα, γόρι μου, για πες. Μακάρι ο κύριος Καραμαλής να αποδεχθεί ικανός που είπε για το 2023, αλλά δόθηκε ένας δημοσιογράφος από κάτω να έχει άντερα να μπει τίποτα άλλο και να το πει ότι έχουν υπάρξει και 7-8 ανακοινώσεις χρονικά πότε θα παραθεί το μετρό και να έχουν σκάψει όλη την Αθήνα για 4-5 χιλιόμετρα μετρό στη Θεσσαλονίκη, ταλαιπωρείται άπειρα ο επαγγελματικός κόσμος. Δεν γίνεται, φίλε. Και το Σάχλιο.
Δεν γίνεται, φίλε, να είμαστε ενέτη 2020 και να υπάρχει μόνο αυτό το τόσο ταλαιπωρημένο μέσο. Περιμένουμε να υλοποιήσουν αυτά τα οποία έχουν υποσχεθεί, όχι κάτι άλλο. Έτσι, περιμένουμε να αναπνεύσει λίγο αυτή η έρμη πόλη. Έτσι. Εκείνα τα μαγαζιά τα έχουν ξεσκίσει, αλλά συγγνώμη, αυτό μου βγαίνει, φίλε, επειδή ξέρω από μαγαζιά, τους έχουν κάνει λιώμα. Δεν υπάρχει, δηλαδή, πραγματικά οι άνθρωποι είναι ήρωες. Έχουν μείνει 4 χρόνια στην Αθήνα, ακουστή, και ξέρω από άλλες άλλες τι είναι, και την έχουν σκάψει στην Αθήνα όλοι. Αυτό που γίνει στη Θεσσαλονίκη είναι γελίο, φίλε, μόνο αυτή η λέξη ταιριάζει. Για μια ευθεία. Καλά, έχω πει, φίλε, σε παλιότερη εκπομπή το εξής, έχει πολλά χρόνια βέβαια. Θα ήταν τόσο εύκολο και τόσο ωραίο να μπει ένα μοντέρνο τραμ, να μην χρειαστεί, φίλε. Η πόλη μας ήταν και είναι ιδανική για τραμ. Να μπει ένα τραμ από πριν από το Βαρδάρι, φίλε. Από τον Εύωσμο, από το Κορδελιό, να ξεκινάει, ξέρω εγώ, από τη Μενεμένη. Και να φτάνει μία γραμμή να πηγαίνει μέχρι το Γένεσης και η άλλη γραμμή να πηγαίνει, φίλε, μέχρι την Αρετσού, μέχρι την Κρίνη, μέχρι την Καλαμαριά. Έτσι απλά, χωρίς δασκάψεις, χωρίς αρχαία, να αποτελεί και ένα ωραίο, ένα στολίδι για την πόλη, να αποτελεί και ένα σημείο αναφοράς. Άστε, φίλε, άστε. Εντάξει. Είχε τραμ. Η πόλη παλιά είχε, γεια σου, τελάρα μου. Η πόλη παλιά είχε τραμ, παιδιά. Εκεί που είναι τώρα η Καμάρα, περνούσε τραμ. Υπήρχε τρόπος. Θα μου πεις, θα έκλεινες τον δρόμο στα αυτοκίνητα. Βεβαίως. Μα ο άλλος δεν θα χρειαζόταν το αυτοκίνητο να κατέβει στην πόλη. Θα κατέβαινε με το τραμ. Όμορφο καιρό. Τέλος πάντων, αυτά τώρα είναι να είχαμε να λέγαμε. Εμείς θέλουμε αυτή η ταλαιπωρημένη γωνιά της Ελλάδος να πάρει αυτά που της αξίζει. Αυτό θέλουμε. Αυτό. Πάμε. Πάμε να πάρουμε γραμμές. Ναι! Γεια σας! Κωστή. Καλώς τον, παιδί! Καλώς τον. Αν νομίζεις ότι έκανες το κουμπί και μιλούσες με το Στέλιο, κάνεις λάθος. Τι, δεν ακούγονταν, ε? Τι, αφού έπεσε το σήμα. Έπεσε. Φίλε, έπεσε. Λίγο στο τέλος. Το ξέρω, εντάξει, τι να κάνουμε. Είχαμε λίγο... Ναι, αλλά την ώρα που έκανες τον πρώην... Δεν γίνονται αυτά, ρε παιδιά. Ρε παιδιά, δεν γίνονται αυτά. Δηλαδή... Όχι, πώς δεν γίνονται. Μόνο σε αυτόν γίνονται. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αλήθεια σας το λέω, δεν το κάναμε μόνοι μας. Δηλαδή έπεσε, χάθηκε το σήμα. Δεν ξανακάνω, δεν ξαναλέω τίποτα. Άλλη φορά ούτε για πλάκα. Όχι, δεν ξαναλέω τώρα. Και να με βάλετε, δεν θέλω. Με τίποτα. Και εμείς που είμαστε στον δρόμο, τι φταίμε. Μπορούμε να πάθουμε κάτι. Αυτά να τα σκέφτεσαι. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Αγόρι μου. Είναι και ο άλλος εδώ πέρα. Για πες, Ράκη. Τι να πω. Είσαι σε καλή κατάσταση. Είσαι αισιόδοξος. Ο Ιβάν τους έκανε τους κόκκινους, τους κίτρινους και τους πράσινους κοκτέιλ. Τρέχουν, φίλε. Όλοι τρέχουν. Να ξέρεις. Μέχρι και στην εκπομπή σου εισβάλλουνε. Φαντάσου τώρα, να γλιτώσουν 5 λεπτά. Φίλε, αυτά είναι σημαντικά. Είναι επικαιρότητα. Τα λέω εγώ, δεν τα λες εσύ. Τα λέω εγώ. Και εγώ τα λέω. Τι, αφού είναι επικαιρότητα που τρέχει και πρέπει να ενημερώσουμε. Πρέπει να ενημερώσουμε. Η μόνιμη κουβέντα έξω, καλά, πέρα από το. Από τους καυγάδες, ναι, αυτά, ναι, για τις ομάδες, είναι γιατί φοράς τέτοιες μπλούζες. Καταλαβαίνεις τώρα τι μπλούζες φοράω, έτσι. Η μία είναι Μελβούρνη, η άλλη είναι Ανόβερο, η άλλη είναι Στοκχόλμη, η άλλη είναι Cape Town, η άλλη είναι... Ό,τι σύνδεσμο υπάρχει, μέχρι και τα πιο κοντινά. Μηχανιώνες, Εύωσμος, Λέμη, έτσι, να ξέρεις. Οπότε... Ο καθένας έχει τη δικιά του κονσόλα, σε ρώτησα και την άλλη φορά τι χρώμα είναι, γι' αυτό σου λέω. Η κονσόλα είναι, φίλε, μαύρη γκρι. Πιο κοντά στα δικά μας χρώματα. Είναι τη δική του, δηλαδή, μέσα στο στούντιο. Μία είναι. Μία είναι. Μία δεν είναι. Έχει... Πώς αντέχουν να τη βλέπουν οι αγώσεις. Κωστή. Ναι, αγόρι μου, έλα. Ήρθε η ώρα να πάρεις το Βασιλόπουλο. Ήρθε η ώρα να πάρω τον ακροατή που περιμένει τελευταίος και θα πάρω τον Βασιλόπουλο μετά, βεβαίως. Έγινε καλό. Σε πολύ δυνατός. Γεια, γεια. Πάμε, τελευταίος, πριν το διάλειμμα. Γεια σας. Γεια σας. Αυτό, παιδιά, που είναι απίστευτο, θέλω να το τονίσω. Το έκανα μία φορά πριν μπω, έπεσε στο διάλειμμα. Με το που έκανες, φίλε, τον αυτόν, κατευθείαν κλακ πάει το σήμα, γεια σας. Φίλε, απίστευτο. Και έχει γίνει, τώρα που παιδιά, έχει πέσει ουρανό στα κεφάλια μας, έτσι να πάμε κανένα κεραυνό. Θυμάστε και στον αρένα που είχε γίνει ίδιο πράγμα. Το θυμόμαστε, γιατί δεν μου συνεχίζεις. Εσύ δεν θυμάστε, δηλαδή. Εμείς θυμάμαι. Δηλαδή, ρε παιδιά, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εγώ πιστεύω κάποιος υπάρχει μαστρολάρι κάπου, είναι στην κεραία και βγάζει τα καλώδια. Μόλις κάνουμε επίτιμο. Δεν φτάνει που χάνονται οι μάρτυρες του Γιακοβά.
Θα έχουμε και τους ακροατές του Σταρών. Λοιπόν, το όνειρό σας έγινε πραγματικότητα, μπήκε ο Χρήσανδος στην εκπομπή, έτσι. Τελικά, σε τον Άρη, απλά αυτό που βάλανε την ποινή, Κωστή, έπρεπε να είναι μπαμ, όχι μπαν, τόσες πιστολιές που έχουν πέσει. Μπαμ, μπαμ. Και να ξέρεις, ξέρεις για ποιο λόγο δεν επιτρέπουν τον μάρτυρα να καταθέσει εδώ και δύο χρόνια. Ναι, το λέγαμε το πρωί ότι δεν τον αφήνουν, θέλει. Παρακαλώ, παιδιά, αφήστε με. Είναι μάρτυρες του Ιεχωβά και δεν τον δέχονται. Είναι αυτό, το χαρτί που λέει δεν δεχόμαστε Ιεχωβάδες. Τι γίνεται, παιδιά. Να πει κάποιος στον αγαπητό κύριο Πρωθυπουργό και όλοι οι συμπαρομαρτούντες ότι εκτός από τον Άρη και πολύ καλά κάνει και ασχολείται με τα προβλήματά του, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ περιμένει εδώ και 1,5 χρόνο μια απλή διευθέτηση για το Καφταζόγλιο. Μια υπογραφή για το Καφταζόγλιο. Καταλαβαίνουμε ότι έχει κάποιες υποχρεώσεις που έχει την ΠΑΕ Ολυμπιακός και αυτό το ξεπληρώνει με τον αγαπητό κύριο Αβγενάκη. Καταλαβαίνουμε ότι με χίλιους τρόπους έχει δείξει ότι δεν θέλουν να βοηθήσουν την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ναι. Αλλά αν συνεχίσει αυτό το πράγμα, να ξέρουν ότι θα έχουν και αντίκτυπο. Έτσι. Ο καθένας κάνει τις επιλογές του, άρα έχει και τις επιπτώσεις των πράξεών του. Φυσικά. Αυτελειώνει κάποια στιγμή αυτό το ξεφυλίκι με τον Καφταζόγλιο που περιμένουμε μια απλή υπογραφή για το αυτονόητο. Έτσι. Να έχουμε ίδια μεταχείριση με τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Ακριβώς. Τι πληρώνουν αυτοί, 250 χιλιάρικα το χρόνο. Τόσα να πληρώσουμε κι εμείς. Όχι 2,5 εκατομμύρια. Θέλουμε να πληρώσουμε ίδια χρήματα. Επίσης, δεν θα στήσουμε προκάτ τίποτα κιόσκια και όταν φύγουμε θα τα πάρουμε. Θα αφήσουμε τον Καφταζόγλιο στο λίδι, έτοιμο για αγώνες μεγάλου επίπεδου. Αυτό. Έτσι, αυτό έχουμε να πούμε. Την αλήθεια, τίποτα. Δεν λέμε κάτι. Δεν το λέμε. Τίποτα άλλο δεν. Χρήστο, δεν λέμε κάτι το οποίο είναι από τη φαντασία μας. Είναι η πραγματικότητα. Αυτό. Την αλήθεια λέμε. Την αλήθεια. Η πραγματικότητα φαίνεται για κάποιους ότι δεν είναι πραγματικότητα. Γεια σου, Χριστάρα μου. Φιλιά, 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 φιλιά. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε με Κώστα Βασιλόπουλο. Επιστρέψαμε λοιπόν. Θυμίζω το σχόλιο του Κώστα Βασιλόπουλου είναι μια προσφορά από το Ρίτζες Καζίνο Θεσσαλονίκη. Και πάμε ευθύς αμέσως να τον καλωσορίσουμε και σήμερα στην παρέα μας. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο διευθυντής Φόρτσα. Χαίρετε. Καλό μεσημέρι. Γεια σου, Κώστα. Γεια σου, Κώστα. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Τι να γίνει. Διάφορα ωραία συμβαίνουν στον όμορφο κόσμο του ελληνικού ποδοσφαίρου και όχι μόνο. Όπως ξέρεις και εσύ, δεν ξέρω από πού να αρχίσω. Όπου θέλεις. Να αρχίσουμε από τις απαγωγές δημοσιογράφων, όλα όσα έχει καταθέσει ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο κύριος Κουρτζίδης, ναι, που μας παραπέμπουν σε άλλους κόσμους. Ναι. Για την άτσι ελληνική δικαιοσύνη, τον είδαμε και χθες στη δίκη του Όπεν να κατακεραυνώνει και τις απαγωγές του και τον κύριο Κούγια που θέλησε να κάνει παρέμβαση για να ωρεοποιήσει την κατάσταση. Δεν είναι εύκολη υπόθεση, είναι πολύ δύσκολη. Γι' αυτό λέω ότι πλέον από τη στιγμή που τα στοιχεία υπάρχουν, από τη στιγμή που κινητοποιήθηκε η δικαιοσύνη, περιμένουμε πλέον να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη αυτής της υπόθεσης και αυτής της υπόθεσης, μία από τις πολλές υποθέσεις που εκκρεμούν και υπεύθυνοι, μάλλον κατηγορούμενοι είναι τα ίδια άτομα. Είναι η υπόθεση της απαγωγής του δημοσιογράφου, είναι η υπόθεση του Μουρουάν, είναι η υπόθεση της συμμορίας του ελληνικού ποδοσφαίρου. Νομίζω ότι τόμους κάποια στιγμή θα πρέπει η δικαιοσύνη να προχωρήσει σοβαρά με την δίκαση των υποθέσεων και να αποδειχθεί αν οι κατηγορούμενοι είναι ένοχοι ή αθώοι. Αυτό δεν νομίζω ότι μπορούμε να προσθέσουμε ή να αφαιρέσουμε κάτι σε σχέση με τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή μας. Το θλιβερό, Κώστα, είναι ότι και σήμερα μεγάλο μέρος των media κάνει την γαργάρα και αποφεύγει έστω και μία αναφορά, ρε Κώστα. Δηλαδή, πραγματικά, είναι σοβαρά τα θέματα. Τι να πω. Το έχουμε δει πολλές φορές. Η συντριπτική πλειοψηφία ή μεγάλο μέρος των, για να μην είμαι αδικός, των μέσων μαζικής ενημέρωσης στη χώρα έχουν εξαρτήσεις. Και αυτές οι εξαρτήσεις έχουν ως αποτέλεσμα τον εξευτελισμό και δημοσιογράφων και των μέσων. Διότι όταν τόσο σοβαρά θέματα δεν αναδεικνύονται, δεν γίνονται πρωτοσέλιδα, φαίνεται ότι υπάρχει μια επιλεκτική, ένας επιλεκτικός τρόπος επιλογής των θεμάτων που θα παρουσιάσεις στο κοινό σου. Και από εκεί και πέρα το κοινό σε κρίνει.
και ως συνήθως σε καταδικάζει. Αυτά όλα που συμβαίνουν, θεωρώ, θέλω να πιστεύω, χωρίς ίχνος αφέλειας, και νομίζω ότι αυτό είναι σαφές, ότι θα έρθει η στιγμή που θα το πληρώσουν όσοι συμμετέχουν στη διαδικασία απόκρυψης της αλήθειας ή αλλίωσης στοιχείων ή κυρίως απόκρυψης στοιχείων για όσους θα βρεθούν ενώπιον της δικαιοσύνης να λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους. Δεν είναι, δηλαδή, ναι. Δεν μπορεί. Κάποια στιγμή ο κόσμος θα γυρίσει την πλάτη σε όλη αυτή την υπόθεση μεθόδευσης, απόκρυψης, συγκάλυψης. Δεν ξέρω ποια ακριβώς λέξη να χρησιμοποιήσω. Είναι θέμα χρόνου. Είναι θέμα χρόνου. Δεν μπορεί. Κάποια στιγμή θα πάρουν τα πράγματα τον δρόμο τους. Θα χρειαστεί να θα δώσουμε μεγάλο αγώνα. Έχουμε δώσει ήδη πολύ μεγάλο αγώνα. Θα χρειαστεί να δώσουμε ακόμη μεγαλύτερο ίσως. Μέχρι να φτάσουμε στο τέλος. Ναι. Έρχονται όλα αυτά τη στιγμή που η Φόρτσα το Σάββατο ανέδειξε στο πρωτοσέλιδό της, αλλά και μέσα με εκτενέστατο ρεπορτάζ για τα δικαστικά. Όλα αυτά τα θέματα, Κώστα. Εσύ είπα την Παρασκευή ότι θα έχουμε δύο πολύ δυνατά θέματα, νομίζω τα είδαν όλοι, και το έγγραφο στην Επιτροπή Διοντολογίας και την πρόσφατη παρέμβαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Ναι. Ο ΠΑΟΚ έδωσε στη δημοσιότητα υλικό, έδωσε υλικό από την επόμενη Κορέα, στο οποίο υπάρχουν τηλεφωνικές συνομιλίες νόμιμα υποκλαπήσεις. Ναι. Αυτό για να βοηθήσει τη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη είναι αυτή που θα μας πει αν οι κατηγορούμενοι ή εν πάση περιπτώσει όσοι θα βρεθούν στο εδόλιο είναι αθώοι ή ένοχοι. Εδώ πάντως μιλάμε για στοιχεία τα οποία δεν μπορούν να διαψευστούν. Και για στην Επιτροπή Διοντολογίας και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και για τους προέδρους των επιτροπών που έχουν αποφασίσει όπως έχουν αποφασίσει. Είναι όλοι, έχουν εκτεθεί ανεπανόρθωτα. Ναι, γι' αυτό ναι. Και λέω ότι πλέον ναι. Είναι η ώρα της δικαιοσύνης. Πώς συστάθηκε η Επιτροπή Αβγιαννάκη, πώς αποφάσισε η Επιτροπή Αβγιαννάκη, πώς αποφάσισε ο πρόεδρος της ΤΑΔΕ Επιτροπής στη συνέχεια. Εδώ υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία. Η υπόθεση θα φτάσει στο τέλος. Θα βρει ο ΠΑΟΚ και ο οργανισμός του εμπόδια πάρα πολλά μέχρι τη δικαίωση. Θα πρέπει να υπάρχει υπομονή να τα ξεπεράσει. Δυστυχώς έχουμε να κάνουμε με ένα πολύ ισχυρό σύστημα τα πλοκάμια του οποίου φτάνουν μέχρι εκεί που δεν μπορεί να φανταστεί εύκολα ανθρώπινος νους. Αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Ναι. Πριν καταδικάσουμε, γιατί βλέπω ότι εύκολα καταδικάζουμε τη κοινωνική υπηρεσία του ΠΑΟΚ, τι κάνει, αν δεν κάνει. Μα τι να κάνει όταν υπάρχουν στημένες επιτροπές και δυστυχώς, λυπάμαι που το λέω, θλίβομαι και πραγματικά το λέω, ειλικρινά το λέω, δικαστές οι οποίοι εθελοτυφλούν για να μην πω κάτι χειρότερο. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Απλά ελπίζεις ότι στο μεγαλύτερο βαθμό, στον Άριο Πάγο, στο εξωτερικό, κάποια στιγμή κάποιος θα δικάσει πραγματικά και θα αποδώσει δικαιοσύνη σε ό,τι αφορά τα θέματα του ΠΑΟΚ. Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα θέματα, είναι ξεκάθαρα θέματα δικαιοσύνης. Δεν μπορούμε να παρέμβουμε, ούτε μπορούμε να έχουμε άποψη περί το τι ακριβώς συμβαίνει. Παρακολουθούμε μόνο την επικαιρότητα και καταγράφουμε το τι ακριβώς συμβαίνει. Όπως έγινε χθες στο Open με την κατάθεση, με τη συνέντευξη του Μπουρτζίδη και τα στοιχεία που έδωσε. Και ξαναλέω, βγήκε ο Κουκούγιας. Και τον έκανε, να το πω έτσι απλά λαϊκά, με τα κρεμμυδάκια. Δηλαδή δεν είχε, ό,τι και να του έλεγε, είχε μία απάντηση. Τώρα, τι θα κάνει η δικαιοσύνη, να δεν το ξέρω αυτό. Ούτε δικαστές είμαστε, ούτε δικηγόροι είμαστε. Ούτε μπορεί και πρέπει να εκφέρουμε άποψη. Και, ούτε δικάζουμε εμείς και αποφασίζουμε. Πέρα, φυσικά, όχι, ναι. Όχι. Όχι, σε καμία περίπτωση. Ναι. Σε καμία περίπτωση δικάζουμε. Ναι. Απλά ο Κούγιας βγήκε Κώστα να πει ότι εντάξει, πλημέλημα είναι, πρόστιμο είναι. Δηλαδή έκανε φοβερή εντύπωση. Ας το αποφασίσει η δικαιοσύνη. Τι είναι. Ωραία. Αν η απαγωγή και το ξύλο είναι πλημέλημα, εντάξει. Μάλιστα. Οκ, τι θα πω. Να ξέρουμε. Αν τον απαγάγουν τον ίδιο, να μας πει ότι είναι πλημέλημα. Χτύπα ξύλο, ας πούμε, τον άνθρωπο, έτσι. Ναι. Κανείς να μην βιώσει τέτοιες καταστάσεις, αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν είναι έτσι. Ναι. Μάλιστα. Κώστα, μια πολύ συχνή ερώτηση των ακροατών είναι αν προλαβαίνουν οι δικαστικές αποφάσεις, μάλλον αν προλαβαίνουν τα δικαστήρια τα ευρωπαϊκά να αποφασίσουν πριν
τελειώσουν τα play-off ή πριν επικυρωθεί η βαθμολογία. Γνωρίζουμε αυτό πάνω κάτω. Δεν μπορώ να το απαντήσω εγώ. Ναι. Όχι, ούτε γνωρίζουμε. Ναι. Και όποιος εκφέρει άποψη από αυτού. Εκτίθεται. Και... είναι... όχι, δεν ξέρω αν εκτίθεται. Είναι χωρίς πληροφόρηση. Ο ΠΑΟΚ θα επιχειρήσει να εκδοθούν αποφάσεις πριν την ολοκλήρωση των play-off ή στη χειρότερη περίπτωση πριν την επικύρωση της βαθμολογίας. Το τι θα κάνει η UEFA. Δεν ενημερώνει κανέναν. Ναι. Δεν λέει η UEFA, ναι, θα δικάσω τότε. Όταν ανακοινωθεί, θα ανακοινωθεί. Ούτε λέει πότε θα βγάλει απόφαση. Ούτε υπάρχει κάποιο πλαίσιο στο οποίο δεσμεύεται για απόφαση το όργανο του ΚΑΣ. Έτσι, είναι αυθαίρετες οι απόψεις που ακούγονται και γράφονται. Ναι. Αυτό θέλουμε να αναδείξουμε. Ναι. Αυτό που σίγουρα θα πω είναι ότι ο ΠΑΟΚ θα πιέσει. Όταν λέω ΠΑΟΚ εννοώ το ελβετικό γραφείο που έχει αναλάβει την υπόθεση. Ναι, έτσι, ναι. Ο ΠΑΟΚ. Ναι, ναι. Δεν έχει βραφικασκό στο τηλέφωνο ο Γκαγκάτσης ή ο δεν ξέρω εγώ ποιος στην ΟΕΦΑ, στον Τσέφερ και να του πει κοίταξε βγάλε μας την απόφαση, το ΚΑΣ να βγάλει την απόφαση. Λοιπόν, το νομικό γραφείο, το δικηγορικό γραφείο, το ελβετικό που έχει αναλάβει την απόφαση θα ασκήσει και τις πιέσεις με τρόπο, με την νόμιμη οδό, εξηγώντας δηλαδή ότι η απόφαση αυτή θα παίξει καθοριστικό ρόλο στο πώς θα πλασαριστούν οι ομάδες, πώς θα πάρουν το πρωτάθλημα κτλ. Ώστε το ΚΑΣ με τη σειρά του να αντιληφθεί τη σοβαρότητα και να προχωρήσει σε αποφάσεις μέσα σε ένα διάστημα χρονικό εύλογο. Τι θα πει εύλογο? Να μην αλλοιώσει, δηλαδή, να μην αλλοιωθεί η εικόνα ενός πρωταθλήματος. Ναι, ναι. Γιατί αυτό διακυβεύεται από τις αποφάσεις του ΚΑΣ. Βεβαίως. Ίσως και γι' αυτό επιδιώκει και τις αναβολές Ολυμπιακός ή το τρενάρισμα της όλης της ιστορίας. Μπορεί να είναι αυτός ο σκοπός. Μπορεί. Μάλιστα. Δεν ξέρω ποια είναι η τακτική. Ναι. Ο Ολυμπιακός όμως σίγουρα, όπως λες και εσύ, θέλει να καθυστερήσει. Ναι. Και την εκδίκαση και την απόφαση. Αυτό θα το επιχειρεί ήδη. Δεν είναι, δηλαδή, δεν ανακαλύψαμε την Αμερική, λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Κώστα, ο ΠΑΟΚ για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες μέρες και αυτή τη φορά για το γυναικείο ποδόσφαιρο μιλάω, ήταν η μόνη ομάδα που ψήφισε για Παύλα, ενώ ήταν ευνοημένη και ενώ στην ουσία είχε κατακτήσει το πρωτάθλημα, δείχνοντας για μια ακόμα φορά πόσο διαφορετικός είναι αυτός ο σύλλογος. Έτσι. Ο Μάκης Γκαγκάτσης χθες ήταν αυτός. Ναι, το εξήγησε κιόλα, ότι αυτή είναι η θέση του ερασιτέχνη ΠΑΟΚ και αυτή τη θέση ακολουθώ, δεν μπορώ να ακολουθήσω κάτι άλλο. Παύλα, διότι ο ΠΑΟΚ θεωρεί, πιστεύει και υποστηρίζει ότι τα πρωταθλήματα και οι τίτλοι πρέπει να κρίνονται εντός αγωνιστικών χώρων. Δεν θα μπορούσε δηλαδή ως εκπρόσωπος του οργανισμού ΠΑΟΚ, γιατί πέρα από αντιπρόεδρος της ΠΑΕ, διευθύνων σύμβουλος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠΟ, έχει και το ρόλο του εκπροσώπου αυτόματα προκύπτει αυτό, ναι, του οργανισμού του ΠΑΟΚ. Ο ΑΣ ΠΑΟΚ έχει εκφράσει την άποψή του ότι κανένα πρωτάθλημα στα χαρτιά, άρα ήταν αυτονόητο και αυτή θα ήταν η θέση του ΠΑΟΚ στο Συμβούλιο της ΕΠΟ όταν τέθηκε το θέμα της ανάδειξης πρωταθλητή. Παρά το γεγονός ότι ήταν μπροστά με τους βαθμούς κτλ. Ωστόσο, το πρωτάθλημα πρέπει να κρίνεται στα γήπεδα. Και αυτό, αν θυμάσαι, το λέω από την πρώτη μέρα καραντίνας. Ότι ναι, το ΠΑΟΚ αυτή τη θέση θα έχει και στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ζητάει να παίξει. Θυμάμαι, ναι. ΠΑΟΚ λέει ότι αν και φως υπάρχουν, μπορούν να δημιουργηθούν συνθήκες που μας επιτρέπει να παίξουμε ποδόσφαιρο, πρέπει να παίξουμε ποδόσφαιρο. Πολύ έντιμη στάση. Σε αναβολές και σε τέτοιες, και σε παύλες και σε... να παίξουν ποδόσφαιρο. Εάν ο Ολυμπιακός μπορεί να το πάρει στο γήπεδο, να το πάρει. Αν δεν μπορεί, να μην το πάρει. Το κάτω-κάτω δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ με αυτή την ομάδα που διαθέτει να φοβάται να αγωνιστεί. Είναι αδύνατο. Και αυτή θα έπρεπε να είναι η θέση του και αυτή είναι και συμφωνώ απόλυτα. Σε τι λούμπα να μπει ο ΠΑΟΚ, να μην παίξουμε. Τι έχει να το προσφέρει αυτό? Να εκδικηθεί. Δεν παίζεται το παιχνίδι έτσι. Ούτε είναι και στο DNA του ΠΑΟΚ αυτού του είδους καταστάσεις. Το DNA του ΠΑΟΚ, θα κάνω μια παρένθεση, περιγράφεται στην ανακοίνωση που διαβάσαμε πριν από λίγες μέρες για τον Παγκολίνο και την Νυχτερίδα. Ναι. Και αφορά τον μπάσκετ. Αυτό. Ναι, ναι, ναι. Μέχρι εκεί. Αυτό είναι το DNA του ΠΑΟΚ. Μάλιστα.
Κώστα, είχαμε. Ήταν ξεκάθαρο το μήνυμα. Ναι, ναι. Και έρχεται από το παδικό, δεν έρχεται από. Φυσικά. Φυσικά. Από οποιονδήποτε. Εκεί έτσι. Που είναι ανώθευτα όλα. Με αγνή αγάπη για την ομάδα, χωρίς ιδιοτέλεια. Έτσι. Εκεί ακριβώς περιγράφεται το DNA του ΠΑΟΚ. Ακριβώς. Τι σημαίνει αυτό, ότι βρήκαν έναν εκπληκτικό τρόπο να εκφράσουν και το τι αισθάνονται, αλλά και το πώς σκέφτεται κάποιος που είναι μέσα στον οργανισμό του ΠΑΟΚ. Φυσικά. Φυσικά. Εκπληκτικό το παράδειγμα του Παγκολίνου και της Νυχτερίδας είναι μνημείο αθλητικό σε ό,τι αφορά το πώς, το ποιο είναι το DNA του ΠΑΟΚΣΗ. Ακριβώς, ακριβώς. Απλά έρχονται και αυτές οι πράξεις, έρχονται αυτές οι ψηφοφορίες για να το επιβεβαιώσουν και σε βαθμό ύψιστο και σε επίπεδο διοίκησης αυτό, Κώστα. Αυτό που θέλει ο κόσμος να είναι, έτσι να είναι. Είναι πολύ σημαντικό να ταυτίζεται η επιθυμία. Ναι. Ναι. Είναι πολύ. Κώστα, ναι. Μας ακούς? Ναι, τώρα σε ακούω. Ναι, 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 ναι. Είναι πολύ σημαντικό, λέω, να ταυτίζεται η άποψη του κόσμου με την άποψη της διοίκησης και να συμπλέουν. Όχι ότι συμβαίνει πάντα, αλλά σε τέτοια θέματα είναι πολύ σημαντικό. Πολύ δεν μπορεί να συμβαίνει πάντα. Δεν μπορεί να συμβαίνει πάντα. Και ούτε θα ήταν και λογικό και η υγεία να συμβαίνει πάντα. Ναι, ναι. Η διοίκηση κάνει τη δουλειά της. Ναι, ναι. Μπορεί να έχει μία άποψη με την οποία να διαφωνεί. Είναι μια πολιτική, μια τακτική, με την οποία θα διαφωνήσει ο κόσμος. Η κοινή γνώμη ενός οργανισμού και δει του οργανισμού του ΠΑΟΚ για τον οποίο μιλάμε. Αυτό τι σημαίνει, ότι τι. Ναι, βέβαια. Δεν σημαίνει κάτι. Εδώ τώρα μιλάμε για αρχές. Αρχές. Επί των αρχών, δεν υπάρχουν αποκλίσεις. Και δεν θα πρέπει να υπάρχουν αποκλίσεις. Mm-hmm. Πρεσβεύει κάποια πράγματα ο ΠΑΟΚ. Τα πρέσβευε πάντα. Ακριβώς. ΠΑΟΚ δεν είναι εδώ που είναι στο σημείο αυτό κατακτώντας τίτλους. Ναι, δεν θέλω να επαναλαμβάνω τέτοια πράγματα. Είναι κάτι διαφορετικό. Αυτό το κάτι διαφορετικό λοιπόν εκφράζεται με κάθε ευκαιρία. Και τώρα είναι μια ευκαιρία να εκφραστεί. Mm-hmm. Μάλιστα. Πανηγύρισαν στην ΑΕΚ γιατί πήραν το πρωτάθλημα χάντμπολ στους τίτλους. Στα χαρτιά. Και το πήρε και η γενική ομάδα ΠΑΟΚ. Είδες κανένα πανηγύρι γιατί. Κανένας. Κανένας. Τι πράγμα να πανηγυρίσω δηλαδή. Εδώ τους έστειλε συγχαρητήρια ομάδα ποδοσφαίρου της ΑΕΚ. Είπαμε, ήξερε. Μάλιστα. Εντάξει. Μάλιστα. Ωραία, Κώστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το σχόλιο σου. Περιμένουμε να δούμε σήμερα ντέρμπι στη Γερμανία. Bayern Dortmund θα γίνει μεγάλη μάχη. Ναι, ωραίο παιχνίδι. Ωραίο και κλεισμένο. Είναι ωραίο παιχνίδι. Είναι λίγο. Πρέπει να το συνηθίσουμε. Πρέπει να το συνηθίσουμε. Ξέρεις τι γίνεται. Ξέρεις τι γίνεται. Γιατί στο λέω το συγκεκριμένο γήπεδο, γιατί έχει πάει κιόλα. Είναι, το γήπεδο της Dortmund είναι πραγματικά η κερκίδα που είναι πίσω από τη μία εστία, εκεί που ο Μακ έκανε το καθήκον του. Είναι, σου κόβει την ανάσα, είναι από τις πιο επιβλητικές έδρες στην Ευρώπη. Οπότε θα το δούμε και αυτό. Η δική μου ανάσα δεν κόβει την πάντως, αν ξέρεις. Έτσι, ε. Ωραία, ήτανε. Η δική μου ανάσα δεν κόβει. Αλωνών η ανάσα. Αλωνών. Οι Γερμανοί δεν κόβουν την ανάσα. Σε ευχαριστώ, Κώστα μου. Ναι, χωρίς κόσμο. Ναι. Αυτό. Πρέπει να το συνεχίσουμε. Τι να κάνουμε. Θα πάει μακριά η βαλίτσα. Πάει, θα πάει. Δεν μ' αρέσει που το λέω, ούτε μ' αρέσει που θα το ζήσουμε στο ελληνικό πρωτάθλημα. Τι να κάνουμε. Πρέπει να το συνεχίσουμε. Άξι. Αυτό. Τι να κάνουμε. Εντάξει. Εμείς είχαμε ψιλομάθει κιόλας με τόσες τιμωρίες στην Τούμπα. Να. Έχουμε το know-how. Είδες ότι τίποτα δεν πηγαίνει χαμένο. Ακόμα και το πιο άσχημο. Σε χαιρετώ, Κώστα μου. Σε χαιρετώ. Να σε καλά, καλή συνέχεια. Γεια σου, Κώστα μου. Γεια, γεια. Αυτό ήταν ο Κώστας Βασιλόπουλος. Το σχόλιο του είναι μια προσφορά από το Ρίτζες Καζίνο Θεσσαλονίκη. Συγχωρέστε, μας είχαμε κάποιες μικρές διακοπές στο σήμα. Παραδίδω σκυτάλι στον Γιώργο Ζαγόρα. Μένετε συντονισμένοι στο Λίμπερο. Θα τα πούμε πρώτο Θεός αύριο το πρωί στις 8. Bye, γεια σας.